μαθησιακό. Οπότε πρέπει να παρέχουμε επιπρόσθετη εξάσκηση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση, να ξέρουμε ότι η εξάσκηση βοηθάει και υποστηρίζει τις κινητικές δεξιότητες του ατόμου. Μπορούμε να παρέχουμε δραστηριότητες που να δυναμώνουν τον καρπό, έτσι, τον δραγμό, τη λαβή και τα δάχτυλα. Βάλτε το για παράδειγμα να χώρισε, ας πούμε, τα ρούχα τα λευκά με τα μαύρα. Ή βάλε τα μαχαιροπύρουνα στην κατάλληλη θήκη. Βάλε τα ψώνια στο δουλάπι. Έτσι μπορούμε να προτείνουμε πολλές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρεία κλίμακα πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων και υλικών, να το εκθέτουμε σε διάφορες εμπειρίες που να αυξήνουν τις αισθήσεις του. Και πρέπει να φροντίσουμε τα έργα αυτά που βάζουμε στα παιδιά να είναι διασκεδαστικά και να έχουν νόημα. Έτσι για να μην αποσυρθεί το παιδί και για να μην τα παρατήσει. Ανάπτυξη λόγου και ομιλίας. Φανταστείτε ότι τα παιδάκια αυτά έχουν μεγαλύτερη ικανότητα διαλεκτική, αντιληπτική ικανότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν. Και πολλές φορές μπαίνουμε στην παγίδα να νομίζουμε ότι να, αυτό το παιδί δεν καταλαβαίνει πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι καταλαβαίνει τα πάντα. Απλά έχουν κάποια δυναμία στο λεκτικό, εκφραστικό. Αντιληπτικά είναι μια χαρά. Φανταστείτε ότι υπάρχει και μια πρόσθετη δυσκολία, επειδή σωματοπροσωπικά έχουν και αυτά τα χαρακτηριστικά που τα εμποδίζουν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχάς πρέπει να δώσουμε χρόνο, έτσι, η επεξεργασία της γλώσσας και η ανταπόκριση του παιδιού. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά, να περιμένουμε το παιδί να διατυπώσει και μετά να μιλήσουμε εμείς, να εξασφαλίσουμε οπτική επαφή, πρόσωπο με πρόσωπο, να χρησιμοποιούμε απλή και υγεία γλώσσα, να δούμε αν το παιδί όντως έχει καταλάβει αυτά που του λέμε, γιατί μιλάμε, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν έχει αντιληφθεί, έτσι, πολλές φορές. Να αποφεύγουμε διφορούμενο λεξιλόγιο. Έχω πέσει πολλές φορές στην παγίδα να λέω στα παιδιά, γράψε το όνομά σου στο χαρτί και τελικά τη γράφει Γιώργος. Και πολύ δίκιο έχει. Έτσι, εγώ δεν το διατυπώνω σωστά. Πρέπει να πω γράψε το όνομα και το επώνυμό σου. Πολλές φορές έχω πέσει με την παγίδα. Ενισχύουμε την ομιλία με μη λεκτικές εκφράσεις, με νόημα, με χειρονομία, για να κατανοεί το εξολεκτικό πλαίσιο. Χρησιμοποιούμε τυπωμένο λόγο ή εικόνες πολλές φορές, επειδή είναι οπτική τύπη. Δίνουμε έμφαση σε λέξεις κλειδιά. Αποφεύγουμε τις κλειστές ερωτήσεις, πέρασες καλά, και περιμένουμε ένα ναι ή ένα όχι. Αποφεύγουμε αυτές τις ερωτήσεις και δίνουμε στο παιδί τη δυνατότητα να μιλάει, προφέροντας περισσότερες από μία λέξη. Τι, ποιος, πού, πότε, γιατί. Ανοιχτές ερωτήσεις, έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ημερολόγιο, σπίτι, σχολείο για παράδειγμα, που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να διηγηθούν τα νέα τους. Μπορούμε να κάνουμε παιχνίδια ρόλων. Ενθαρρύνουμε το παιδί να ηγηθεί σε πολλά πράγματα. Δίνουμε ευκαιρίες να μιλήσει και με άλλους. Για παράδειγμα, πήγαινε στη γειτόνισσα να ζητήσεις, έχει λίγο ζάχαρη, πήγαινε να πάρεις. Να το βάζουμε το παιδί σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να παρέχουμε έτσι και μια ποικιλία ρυθισμάτων στο παιδί. Δεν μπορεί να μαθαίνει συνεχώς από μονότονα πράγματα. Ένα άλλο στοίχημα είναι η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική ένταξη. Που εκεί έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν τη ρουτίνα της κάθε ημέρας. Να μάθουν να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται. Να μάθουν να απαντάνε σε κάποιες οδηγίες, σε κάποιες προφορικές παρακλήσεις. Να μάθουν πότε είναι να μπουν σε μια κουβέντα, πότε περιμένουν, πότε είναι η σειρά τους να μπουν. Να δίνουν και να παίρνουν. Το να δίνουν και να παίρνουν σωματικά, μετά τι έπεται, ο διάλογος. Ο διάλογος είναι να παρεδώσει. Για να το μάθει αυτό το παιδί, ξεκινάμε με ασκήσεις, δώσε μου και πάρε. Πρώτα σωματικά και μετά γνωστικά. Να μάθουν να μπαίνουν στη γραμμή, στη σειρά τους, να κάθονται, να μάθουν κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς, τους κανόνες, ρητούς, άρρητους, να εργάζονται ανεξάρτητα, αφήνουμε πολλές φορές το παιδί να είναι αυτόνομο, να εργάζονται συνεργατικά, να αναπτύξουν φιλίες, αυτοεξυπηρέτηση και να νοιάζονται για τους άλλους. Να ξέρετε ότι η πολύ καλή στρατηγική είναι να αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν παρέα με τυπικά παιδάκια συνομιλίκους, έτσι. Όχι, δηλαδή περισσότερο με τυπικά παιδιά, γιατί ρουφούν σαν σπουγγάρι αυτές τις συμπεριφορές. Και ένα στοίχημα επίσης για μας στις ειδικές θεραπείες είναι η συμπεριφορά. Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο τα παιδιά με σύνδρομο Down από τα τυπικά παιδιά. Στον τομέα της συμπεριφοράς, οι στρατηγικές που ακολουθούμε είναι αυτές που
που είναι για το κάθε παιδί στην αντίστοιχη αναπτυξιακή φάση. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βεβαιωθούμε καταρχάς ότι οι κανόνες του είναι ξεκάθαροι. Πολλές φορές λέμε, μα δεν καταλαβαίνεις, μα με βλέπεις. Αλλά δεν διατυπωνόμαστε όμως πάρα πολύ ξεκάθαρα πολλές φορές. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το παιδί με σύνδρομο Down το πειθαρχούμε με τις ίδιες προσδοκίες, ότι δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από αυτό, έτσι. Χρησιμοποιούμε σύντομες, ξεκάθαρες οδηγίες και ξεκάθαρη γλώσσα του σώματος. Τώρα, το να του κάνουμε φιλολογικές κουβέντες δεν μας βοηθάει. Διακρίνουμε το «δεν μπορώ» από το «δεν θέλω». Ερευνούμε την ακατάλληλη συμπεριφορά του, ρωτώντας τον εαυτό μας γιατί να το κάνει τώρα αυτό το παιδί, για κάποιο λόγο, ένα μήνυμα θέλει να μας περάσει. Ένα καμπανάκι μας χτυπάει εκείνη τη στιγμή. Ενθαρρύνουμε τη θετική συμπεριφορά παρακινώντας το με την εμφάνιση εικόνων καλής συμπεριφοράς, αλλά και με το παράδειγμά μας, δηλαδή σε ένα σπίτι με ένταση δεν μπορώ να περιμένω το παιδί να έχει χαμηλούς τόνους, έτσι εγώ ο ίδιος πρέπει να δώσω το παράδειγμα. Ενισχύω την επιθυμητή συμπεριφορά με κάποιες αμοιβές, έτσι, πολλές φορές και τροφικούς ενισχυτές χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές αγνοούμε τη συμπεριφορά που κάνει το παιδί για να μας τραβήξει την προσοχή. Και βεβαιωνόμαστε ότι ο μαθητής στο παιδί εργάζεται με συμμαθητές που είναι καλά πρότυπα ρόλων. Το ρίχνουμε σε εισαγωγικά σε μια καλή παρέα. Βασικό κομμάτι επίσης είναι η συμβουλευτική γονέα που κάνουμε η δουλειά μας. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι γονείς έχουν ρεαλιστικούς στόχους. Και ένας στόχος που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι είναι μια κατάσταση που μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί να φτάσει στα επίπεδα του τυπικού παιδιού. Έτσι. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος αυτός. Επίσης, πρέπει να εμφυσίσουμε στους γονείς την εντύπωση ότι δεν είναι οι ίδιοι, δεν φταίνουν οι ίδιοι για την κατάσταση του παιδιού τους. Είναι σημαντικό. Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αποδοχής μέσα στην οικογένεια. Να είμαστε υποστηρικτικοί, αλλά με μέτρο, να ξέρουμε πότε να επεμβαίνουμε, να μην είμαστε γονείς ελικόπτερο, τα πάντα, να συμπληρώνουμε το παιδί, σε οτιδήποτε. Και ένα φροντιστικό περιβάλλον είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε για να αναπτύξει το παιδί το πλήρες δυναμικό του. Άλλη σημαντική δουλειά είναι πώς θα μιλήσουμε στους γονείς. Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή το να μιλήσει ο καθένας μας από τη δική μας την πλευρά στους γονείς δεν είναι απλά μια κουβέντα που θα πιάσω και θα του πω πώς πήγε στο μάθημα. Κάθε λέξη μου είναι σημαντική, γιατί κρέμονται από οτιδήποτε κι αν πούν και θυμούνται κάθε λέξη μου. Είναι σαν να κολλάει στο μυαλό τους. Και πραγματικά αυτό που λένε οι γονείς είναι ότι πρέπει να προετοιμάζεις αυτά που θέλεις να μου πεις, γιατί θα τα κουβαλάω σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μου, θα τα θυμάμαι. Έτσι, εντυπώνονται. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Για να δούμε λίγο αισιοδοξία. Τι μπορούν να κάνουν τα άτομα με σύνδρομο Down? Όλα από αυτά εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Να περπατήσουν, να χορέψουν, να μιλήσουν, να διαβάσουν, να γράψουν, να κάνουν ποδήλατο. Όταν το έγραφα, λέω, πού το έχω εγώ το ποδήλατο, κάπου καταχωνιασμένο, πρέπει να φουσκώσω τα λάστιχα κλπ. Να βγάλουν φωτογραφίες, να κολυμπήσουν, να κάνουν υπασία, να γυμναστούν, να ασχοληθούν με την τεχνολογία, να εργαστούν, είναι πολύ καλοί υπάλληλοι, να παντρευτούν και να έχουν συντροφική σχέση. Τόσα. Δηλαδή κάποια πράγματα με έχουν κινητοποιήσει και εμένα για να βάλω λίγο ποιότητα ακόμα στη ζωή μου. Ας γνωρίσουμε και λίγο κάποιες ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Κάποια άτομα τα οποία στοιχημάτιζαν γύρω τους ότι δεν θα τα καταφέρουν γιατί δεν μπορούν να πιάσουν τα τυπικά ορόσημα. Εδώ είναι η Μέγαν. Είναι το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που αποφύτησε με άριστα το Τεχνικό Κολέγιο στη ΣΥΠΑ. Εδώ να γνωρίσουμε τη Βαλεντίνα. Είναι μοντέλο. Είναι ένα από τα νεότερα και γνωστότερα παγκοσμίως μοντέλα. Έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό People. Έχω ζηλέψει ήδη, να το ξέρω. Εδώ είναι ο Έλλη, 15χρονος, το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που ανέβηκε στο όρος Everest. Ένα χρόνο με τον μπαμπά του έκανε εξάσκηση και τελικά είδε ότι έχει και τη σωματική ρώμη και το ψυχικό σθένος να κάνει αυτό το εγχείρημα. Να γνωρίσουμε και τον Owen. Έγινε ήρωος στη σχολική ομάδα μπάσκετ. Ήταν ένα στοίχημα για τον προπονητή του να τον εντάξει ανάμεσα σε τυπικά παιδιά και τελικά τι έγινε. Στον αγώνα έβαλε 2 συνεχόμενα τρίποντα από πολύ μακριά με ένα πολύ μοναδικό στυλ. Κυκλοφορεί το βιντεάκι του στο YouTube να το δείτε. Μετά από αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στην ομάδα
και προσκλήθηκε από κάποια ομοσπονδία μπάσκετ στη ΣΥΠΑ. Είναι κάτι το οποίο θα σύλλευε ο κάθε αθλητής. Και για να τελειώσω, εγώ να ολοκληρώσω, πρέπει να έρθει η προκατάληψη ότι όλα τα παιδιά του σύνδρομου Down είναι άτομα με βαριά καθυστέρηση, ότι είναι φορτίο στους γονείς, ότι είναι βάσανο μαρτύριο για μας και για την κοινωνία. Έτσι, αυτό πρέπει να έρθει. Τα άτομα με σύνδρομο Down μπορεί να είναι χρηστοί πολίτες, μπορούν να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους, έχουν ικανότητες και πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Έχουν σίγουρα 100% θέση στην κοινωνία. Αυτό θα το κάνουν και θα είναι χρηστοί πολίτες μόνο αν νιώσουν ότι γίνονται αποδεκτοί, μόνο αν νιώσουν ασφάλεια, αγάπη. Και αν όλοι μας είμαστε διατεθειμένοι να τα στηρίξουμε, να τα καθοδηγήσουμε και να προωθήσουμε την ικανότητα της ανάπτυξής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφού ακούσαμε την Κλίσσα να μας περιγράφει με πολύ περιεκτικό και προσεκτικό τρόπο, γιατί όταν απευθυνόμαστε σε κοινό, σε γονείς περισσότερο, δεν μιλάμε με επαγγελματικούς φόρους και ειδηματισμούς, θα έρθουμε σε ένα σημείο αυτό, στην Σοβιέτικα Ιταντζή. Θα πω λίγα λόγια για τη Σοφία, γιατί είναι η προσωπικότητα του νομού, της περιφέρειας της Ελλάδας, από εκεί που ερχόμαστε, σε εσάς. Για δύο λόγους. Έχει ξεκινήσει ως κοινωνική λειτουργός, είναι κοινωνιολόγος, έχει μάστερ στην ιατρική, είναι κοινωνική σύμβουλος και διδοτεί όλες τις δομές του νομού, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος που ανοίγει πόρτες, ακόμα και για τις αγωγές των παιδιών στα ιδρύματα. Η Σοφία Κεντατζή παρεμβαίνει με εισαγγελίες και βοηθάμε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου σαν τηνομάρχης Βιωτίας για 10 ολόκληρα χρόνια, βοηθήσαμε πολύ τον κόσμο, τον χώρο, όχι μόνο των οικογενειών που είχαν άτομα με αναπηρία, αλλά όλων των οικογενειών που είχαν προβλήματα στην διαχείριση της ζωής τους. Και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και ετοιμότητα, γιατί πολλές φορές οι επαγγελματίες του χώρου, και δεν ξέρω αν είναι στην αίθουσα, είναι κάποια άλλη. Υπάρχει κάποιο κοινωνική λειτουργός, είναι ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας και των υπηρεσιών. Σοφία θα μιλήσει λοιπόν για την οικογένεια και πώς βιώνει η οικογένεια την αναπηρία. Και επειδή προερχόμαστε από μικρές κοινωνίες που έχουμε στερεοτυπικά, βιώνουμε το στίγμα και το πέθος, θα μας βγάλει έτσι αισιόδοξα μηνύματα για να πάμε και ένα βήμα στη διαβίου προστασία, η αγωνία όλων των οικογενειών που αυτό το κομμάτι θα το σας το αναλύσω εγώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Από μέρος μου θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να σας συγχαρώ ιδιαίτερα τους αρμοδίους που πήραν την πρωτοβουλία και διοργανώσανε αυτή την επιμορφωτική ημερίδα. Η αναπηρία στα παιδιά και πώς αντιμετωπίζεται από τους γονείς. Η ύπαρξη αναπηρίας επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Σ' άλλους δημιουργεί ανασφάλεια και απεσιοδοξία και σ' άλλους λειτουργεί σαν κίνητρο για μάθηση και δημιουργία. Σημαντικοί παράγοντες για την υγιή συνειδητοποίηση της αναπηρίας από το ανάπηρο άτομο παίζει η νοημοσύνη και η δομή της προσωπικότητας. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είναι λίγες οι φορές που άτομα με αναπηρίες επιτυχάνουν έργα που φαντάζουν ακατόρθωτα στους υγιείς. Η χρονική στιγμή της συνειδητοποίησης της αναπηρίας από το παιδί παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας του. Όταν η αναπηρία είναι έμφυτη, το παιδί συνειδητοποιεί τους περιορισμούς του, όταν τα άλλα παιδιά μπορούν να κάνουν πράγματα, ενώ εκείνο αδυνατεί ή δυσκολεύεται πολύ. Άλλες πάλι φορές η συνειδητοποίηση αυτή καθυστερεί, όπως όταν το παιδί είσαι σε ένα ίδρυμα με παιδιά ίδια ή παρόμοια αναπηρία. Εξαίρεση αποτελεί το άτομο με σοβαρές μειονεξίες που αργεί να συνειδητοποιήσει ή δεν συνειδητοποιεί ποτέ. Η αναπηρία, όμως, είναι πιθανό να αποκτηθεί και αργά στη ζωή του ατόμου.
ή επίκτητη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ανάπηρο πια άτομο καλείται να τροποποιήσει και να αλλάξει ριζικά την αυτοεικόνα του, στην οποία φίλοι και γνωστοί καλούνται να συνηθίσουν. Δεν είναι άλλωστε και λίγες οι φορές που το ανάπηρο άτομο αρνείται να αποδεχτεί την αναπηρία του, πράγμα που συναντάται σε περιπτώσεις ατόμων που υποσυνείδητα προσπαθούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το σώμα. Ο τρόπος ζωής τους, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόρριψη ή όχι της αναπηρίας, καθώς εξαρτάται από την σπουδαιότητα και την σημασία που προσδίδει σε αυτά. Για το λόγο αυτό, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη θετική ή αρνητική ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού. Οι οικογένειες με παιδιά ανάπηρα αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα και αυτά εντείνονται ακόμη περισσότερο από τις αρνητικές στάσεις της κοινωνίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας από τους γονείς των ανάπηρων παιδιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από την μεταξύ τους συζυγική σχέση, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη, την προσωπικότητά τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την αναπηρία, τις φιλοδοξίες και άλλα. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις της οικογένειας, όπως ενοχή, απελπισία, αμφιθυμία, λύπη, ντροπή. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για την αναπηρία του παιδιού τους ή μεταθέτουν τις ευθύνες σε άλλον. Η εσωτερική αυτή σύγκρουση των συναισθημάτων στους γονείς έχει ως αποτέλεσμα να τον εμποδίζει υπερβολικά τον γονέα να αξιοποιήσει σωστά τις δυνάμεις του ως προς την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι γονείς που βλέπουν τον εαυτό τους σαν ανθρώπους τελευταίας κοινωνικής τάξης συχνά απορρίπτουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και το ίδιο τους το παιδί. Αρνούνται το πρόβλημα του παιδιού τους και τη βοήθεια την οποία μπορεί να τους προσφερθεί και διακατέχονται από συναισθήματα τύψεων, ντροπής και αγάπης συγχρόνως. Η αστάθεια στη συμπεριφορά των γονέων με ανάπηρο παιδί χαρακτηρίζουν τους γονείς με αμφιθυμία και εκτιμάται από τους ειδικούς ως ένα σοβαρότατο πρόβλημα που χρήζει παρακολούθησης. Εκεί κρίνεται αναγκαία η συμβουλευτική γονέων από εξειδικευμένους, αλλά και η ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες των γονέων. Με βάση όλα τα παραπάνω, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε βάθος. Η σωστή συνειδητοποίηση της αναπηρίας από τους γονείς και το πώς αυτή θα περάσει στο παιδί θα επηρεάσει την εξέλιξη αλλά και τη συμπεριφορά του απέναντι στην αναπηρία. Άρα λοιπόν η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση της οικογένειας είναι το πρωταρχικό βήμα για μια υγιή ατμόσφαιρα μεταξύ των γονέων με το ανάπηρο παιδί και του ίδιου του παιδιού με τους γύρους του. Επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν πως 1 στους 4 Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία. Όπως φαίνεται, το 75% των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και βρίσκονται στην κορυφή των ποσοστών ανεργίας και ζουν γενικά με πολύ χαμηλότερο εισόδημα. Τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι οι ανεπαρκείς πολιτικές, η αρνητική στάση της κοινωνίας, η έλλειψη παροχής υπηρεσιών, προβλήματα στην υπάρχουσα παροχή των υπηρεσιών, ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη προσβασιμότητας και η έλλειψη διαβούλευσης και συμμετοχής. Το ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και παρέχει διευκολύνσεις στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία, στην κοινωνική πολιτική και ασφάλιση, στη μεταφορά και στην επικοινωνία. Τα κύρια δικαιώματα είναι τα ακόλουθα.
απόκτηση δωρεάν δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα στην πρωτεύουσα είναι δωρεάν. 50% είναι με το ΚΤΕΛ, τον ΟΣΕ και τα επίδομα από την πρόνοια, δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή κάλυψη από την πρόνοια, όταν το άτομο δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αναπηρική σύνταξη, παράταση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσοκομιακής από το ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση λήξης αυτού, συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για θέσεις στο δημόσιο, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΕΒ για ΑΜΕΑ, έβρεση επιδοτούμενης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσω του ΕΕΒ για άτομα με αναπηρία, απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης και είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίχως την υποχρέωση συμμετοχής σε γενικές εξετάσεις. Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πυρήνα φροντίδας για τα μέλη της, τα άτομα με αναπηρία, και ο ρόλος της στον τομέα αυτό είναι κυρίαρχος. Οι οικογένειες που έχουν παιδιά άτομα με αναπηρία βιώνουν μια σειρά από συναισθηματικές εκδηλώσεις, όπως είναι η συναισθηματική ματέωση, με αποτέλεσμα τη χρόνια κόπωση και θλίψη, αλλά και αλλαγές και περιορισμούς στον τρόπο ζωής τους. Η μεγάλη τους ανησυχία εκφράζεται με τον πιο άμεσο τρόπο. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν αρρωστήσουμε, όταν γεράσουμε και όταν φύγουμε από τη ζωή? Στην Αμερική και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, το κίνημα για την ανεξάρτητη διαβίωση, το οποίο αποτελεί προποπό κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγωνίστηκε για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία και τα τελευταία 10 χρόνια το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση έχει γίνει πραγματικότητα. Το κίνημα λοιπόν για την ανεξάρτητη διαβίωση που γεννήθηκε στο Berkeley της Καλιφόρνιας στις αρχές του 70 και που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αργότερα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, στηρίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν και πρέπει να ζουν ανεξάρτητα, αυτεξούσια και να λειτουργήσουν ως μέλη της κοινωνίας, ασκώντας όλα τα δικαιώματά τους, μεταξύ των οποίων και αυτό της προσωπικής επιλογής. Για το λόγο αυτό, το κίνημα στηρίχθηκε στην ίδρυση και λειτουργία των κέντρων ανεξάρτητης διαβίωσης. Είτε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, είτε από τους φορείς τους, διασφαλίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο της αρχής της αυτοδιάθεσης. Τα κέντρα αυτά παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις προσωπικές τους επιλογές, και υποστηρίζονται οικονομικά από δημόσιους και αυτοδιοικητικούς φορείς με τη χώρα στην οποία λειτουργούν. Στην Ελλάδα είναι πλέον όριμες οι συνθήκες για ένα βαθύ ποιοτικό εξυγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί το άτομο να ζήσει ανεξάρτητα, η οικογένεια να υποστηριχθεί και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν εκείνα τα δίκτυα υπηρεσιών που σε συνέργεια με τις άλλες πολιτικές θα οδηγήσουν τη χώρα μας από το κράτος των παροχών στην πολιτεία που διασφαλίζει το σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του πολίτη και που δημιουργεί συνθήκες ανεμπόδιστης άσκησης των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη του ατόμου με αναπηρία, η οποία διασφαλίζεται με την παροχή υποστήριξης στις καθημερινές του δραστηριότητες, καθοδήγηση στα άτομα με ψυχική αναπηρία ή νοητική στέρηση ή αυτισμό των διαπροσωπικών σχέσεων, πληροφόρηση και συμβουλευτικής, ικανοποιητικοί όροι διαβίωσης, οι οποίοι διασφαλίζονται με την ύπαρξη ικανοποιητικού επίπεδου στέγασης και παρεχόμενων υπηρεσιών και συμπεριλαμβανομένης της κατοίκων φροντίδα και του ειδικού εξοπλισμού, την ύπαρξη
εργονομικά διευθετημένου περιβάλλοντος όπου το άτομο είναι σε θέση να οικοδομήσει τη ζωή του χωρίς περιορισμούς, τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο χώρος κατοικίας και ο χώρος εργασίας και τη δυνατότητα της επιλογής της ιδιωτικής ζωής. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ώστε να αναπτυχθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινότητα, της οποίας το άτομο με αναπηρία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Αίσθημα αλληλεγγύης και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ανεξάρτητης διαβίωσης, τόσο για άτομα, για τα άτομα με αναπηρία, αλλά όσο και για την κοινότητα ως σύνολο. Αλλαγή πλευρών της συνολικής κοινωνικής οργάνωσης, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και γενικότερα δυνατότητα στη λήψη όλων των αποφάσεων που τους αφορούν. Ένα άλλο μέτρα για την προώθηση της ανεξάρτητης, άλλα μέτρα για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι η λειτουργία στεγών αυτόνομης ή μη αυτόνομης και προστατευμένης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ο ρόλος αυτών των προγραμμάτων προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης απαιτείται και έχει σαν στόχο την προώθηση της μέγιστης αυτονομίας του ατόμου, την παραμονή στο οικείο του περιβάλλον του, την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του μέσω της μεθοδολογίας και των εργαλείων δουλειάς, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η λειτουργία στεγών αυτόνομης ή μη αυτόνομης και προστατευμένης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας έχει θεσπιστεί νομικά, όμως λειτουργεί πλημελώς. Το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να επαναξεταστεί και να αξιολογηθεί και η μέχρι σήμερα λειτουργία του να εναρμονιστεί με τη νέα προσέγγιση για την αναπηρία και τις νέες πολιτικές να μελετηθεί η βιωσιμότητα αυτών των μονάδων σε συνεργασία και με συνέργεια με τους φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δήμους και περιφέρειες, τις υπηρεσίες και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και με τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Λειτουργία ξενώνων βραχίας φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία. Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας των κέντρων βραχίας φιλοξενίας είναι η εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, όσο και της οικογένειάς του, στην περίπτωση που για κάποιο χρονικό διάστημα επιβάλλεται η μετακίνηση του ατόμου αυτού. Σήμερα υπάρχουν ορισμένα κέντρα βραχίας φιλοξενίας, τα οποία ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία των γονιών των ατόμων με αναπηρία. Και η ίδρυση αυτή και η λειτουργία των κέντρων βραχίας φιλοξενίας πρέπει να θεσπιστεί δια νόμου, προκειμένου να προβλέπονται οι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν, να έχουν τις χρηματοδοτήσεις ανάλογες για να μπορούν να λειτουργούν. Επίσης, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που ήδη λειτουργεί, θα μπορούσε να επεκταθεί και η παρεχόμενη υποστήριξη να καλύπτει και τις προσωπικές, πέρα από τις προσωπικές ανάγκες του ατόμου με αναπηρία, να παρέχει επιπρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εκπαίδευση, κινητικότητας, προσανατολισμό των δεξιοτήτων, καθημερινής αυτόνομης διαβίωσης, έτσι, και να είναι να λειτουργεί ως ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το άτομο αυτό. Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, με την καθιέρωση του θεσμού του προσωπικών βοηθών, όπως άτομα με παραπληγία, τετραπληγία και άλλες βαριές ή πολλαπλές αναπηρίες, κατηγορίες δηλαδή ατόμων με αναπηρία που χρειάζονται ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξη στην καθημερινή τους ζωή, μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα επιλογής στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και γενικότερα του τρόπου ζωής. Εξάλλου, μέσα από εμπειρία άλλων χωρών της Ευρώπης που εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό, το έχουν αποδεχθεί θετικά και πολλαπλασιαστικά, η ελληνική πολιτεία πρέπει να προβλέψει επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης μέσω του ΕΡΤ για προσωπικούς βοηθούς ατόμων με βαριές αναπηρίες, θέσεις που να εντάσσονται στην κοινωνική οικονομία, δίνοντας όμως τη δυνατότητα επιλογής του προσωπικού βοηθού στο ίδιο το άτομο αναπηρία. Τα κοιτικά μέρα.
πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης και με κατάλληλες οργανωτικές προσαρμογές με την ενίσχυσή τους σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και βεβαίως διασυνδεόμενα με αντίστοιχες δομές και προγράμματα που υλοποιούνται στην κοινότητα. Σχετικά με τα ιδρύματα και την αποδυνατοποίηση, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Απαιτείται εξυγχρονισμός, αναδιοργάνωση όλων των δομών κλειστής περίθαλψης όπου υπάρχουν και φιλοξενούνται άτομα με αναπηρία. Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που ισχύει σήμερα στα ιδρύματα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη ευελιξία, θέλει διαχωρισμό των ατόμων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες και την κατηγοριοποίηση της κάθε αναπηρίας, στελέχωση με το εξειδικευμένο προσωπικό, αξιολογήσεις του υπάρχοντος προσωπικού, ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού, αύξηση δαπανών για τη φροντίδα αυτών και προώθηση και ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. Με τον όρο αναδοχή, η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να ενισχύσει το θεσμό αυτό που υποστηρίζει και ενισχύει για τα υγιή παιδιά, να προωθήσει και να ενισχύσει και τον όρο με την αποδυνατοποίηση να ενισχύσει το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας. Με τον όρο αναδοχή ή ανάδοχη φροντίδα για αμαία, εννοούμε την ανάληψη της φροντίδας ενός παιδιού ή ενήλικα με αναπηρία από μια οικογένεια, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, έναντι αμοιβής. Και σήμερα, που ιδιαίτερα στην οικονομική σημερινή δυσπραγία και συγκυρία, θα μπορούσε άτομο από το οποίο η οικογένεια που έχει προβλήματα να αναλάβει τη φροντίδα, η οποία βέβαια η φροντίδα αυτή θα παρακολουθείται από κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι, θα γίνεται η καταλληλότητα από τους ειδικούς, από την επιστημονική ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, αγαπημένοι μου γονείς, επαγρύπνηση, διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία για αξιοπρεπή διαβίωση αυτών. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι ο δείκτης πολιτισμού μιας χώρας δείχνει, φαίνεται, διαφαίνεται από τον τρόπο συμπεριφοράς στους ανάπηρους πολίτες. Ευχαριστώ. Κάνει η μάνα που λένε. Σεβασμιότητα, επιτρέψτε μου, θα έχουμε και κανένα να πούμε και κάτι για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, γιατί καταρχήν να συστηθώ για όσους δεν τον γνωρίζουν. Βέβαια, εγώ έχω πολλά χρόνια συγκώ. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είχα αρκετά χρόνια να έχω επιβιώνω μια καινούργια αναπηρία στο γιο μου. Επιτρέψτε τη συγκίνηση. Ο γιος μου τα τελευταία 4 χρόνια τυφλώθηκε από μια σπάνια πάθηση. Είναι αυτιστικός, 39 ετών. Στα 35 του λοιπόν τυφλώνεται από κερατόπονο και βιώνουμε μια δεύτερη αναπηρία. Εισπράξαμε τον αποκλεισμό και την απόρριψη από όλο το ιατρικό team της Ελλάδος. Δηλαδή δεν αναλάμβανε κανένας να γίνει μεταμόσχευση του κερατοειδούς και μας έστελαν ή στην Αγγλία ή στην Αμερική. Οπότε βιώσαμε για άλλη μία φορά αποκλεισμό και απόρριψη. Σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να ξεπουλήσουμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για να πάμε στην Αμερική που ήταν βέβαια αδύνατο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 2 μεταμοσχεύσεις. Πληρώσαμε το κόστος όλοι μόνοι μας, φέραμε μοσχεύματα από την Αμερική. Χειρουργήθηκε σε μεγάλο ιδιωτικό κέντρο στην Αθήνα.
Και όπως αντιλαμβάνεστε, περνάμε έναν καινούριο Γολγοθά και την επόμενη Δευτέρα, 27 του μήνα, θα πάμε να κάνουμε την αφαίρεση ραμάτων της δεύτερης μεταμόσχευσης. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω λίγο την απουσία μου από την ΚΟ. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά σας νιώθω δικούς μου ανθρώπους. Εδώ στην ΚΟ έχουμε κάνει πολλά πράγματα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και που ερχόμενοι εχθές βρήκα τα ίδια και λίγο πιο κάτω, με ποια έννοια το λέω αυτό. Βρήκα τον Αντώνη σήμερα δηλαδή στον δρόμο και στενοχωρήθηκα. Τον Αντώνη να περιφέρεται και ανησύχησα. Λοιπόν, είμαι η Βάσο Ιλιάσπη, είμαι μητέρα του Στέλιου που είναι 39 ετών, είμαι διακονώ το χώρο 35 χρόνια από την ημέρα που διαπιστώθηκε η αναπηρία του. Είμαι εκλεγμένη στην Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία στο πρόσφατο συνέδριο που είχαμε το Φεβρουάριο και έχω μπει στην εκτελεστική γραμματεία. Παράλληλα, είμαι και στην Παντελήνια Ομοσπονδία των Γονιών και όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι ένα σώμα δικό σας. Δεν είμαι ξένη. Όλα αυτά που είπε η Σοφία Καϊτατζή και η Χρύσα τα έχουμε βιώσει περισσότεροι γονείς. Και θα σας πω τούτο, ότι και σήμερα βιώσαμε αποκλεισμό. Αν είχαμε μέσα στην αίθουσα έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης ή ακοής, δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει τη σημερινή μερίδα. Ούτε νοηματική είχαμε για το πρόβλημα ακοής του ατόμου με την αναπηρία, ούτε και μπρέι για τους έχοντες πρόβλημα όρασης. Και το λέω αυτό για να βάλω τη διάσταση της αναπηρίας σε άλλη βάση. Στη θεωρία είμαστε πάρα πολύ καλοί. Σε νόμους είμαστε πάρα πολύ, είμαστε πρώτοι. Οι νόμοι έρχονται και αλλάζουν πάνε και έρχονται συνέχεια. Και στη σημερινή συγκυρία, δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ αντικειμενικά και αμερόληπτα, η οικογένεια των ατόμων με αναπηρία έχει επιφορτιστεί τη φροντίδα του ατόμου, την εκπαίδευσή του, την απασχόλησή του, γιατί όταν στην ΚΟ, από στοιχεία που έχω και αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, έχουμε ένα ειδικό σχολείο, έχουμε ένα τμήμα ένταξης και έχουμε και ένα πειδαπμέα. Δεν έχουμε δηλαδή νηπιαγωγείο και δεν έχουμε και το μετά ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για τα παιδιά, τα ενήλικα άτομα, γιατί το ΚΔΑΠ πλέον θα υποδέχεται παιδιά μικρότερης ηλικίας και η ηλικία των 25 και άνω θα πάει πού. Ο Αντώνης θα είναι στον δρόμο, η Μαρία θα είναι στο σπίτι με τον Γιώργο και αν πάμε και λίγο πιο κάτω θα δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και δύο τυφλοί στην πόλη και δύο άτομα που έχουν πρόβλημα ακοής και δεν θα έχουν καμία παρέμβαση και η μοναδική τους βοήθεια θα είναι ποιο, το επίδομα της πρόνοιας ή η σύνταξη. Μα εμείς δεν θέλουμε επίδομα. Εγώ δηλαδή θέλω το παιδί μου να έχει επίδομα και να τον έχω στο σπίτι. Εγώ τον θέλω και θέλω όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στον κοινωνικό ιστό. Και εδώ έρχονται οι φορείς, οι δικοί μας, οι γονεϊκοί δηλαδή και οι αντιδικοί, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και την Εκκλησία, σεβασμιότατε το λέω με πολύ αγάπη στο πρόσωπό σας, για ένα λόγο. Όλο με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ήμουνα η πρώτη που δημιουργήσαμε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Το 1996 δημιουργήσαμε το νομικό πρόσωπο ειδική παιδεία, το διδότησε η κυρία Καϊτατζή και το ελέγχει μέχρι σήμερα. Συμμετέχουν 25 παιδιά από το νομό και με την ευθύνη και τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επιτρέψτε μου την έκφραση και αδόκιμη, πόσο προχωρημένοι δηλαδή είμαστε. Εμείς θέλουμε όλοι οι φορείς να είμαστε συνοδοιπόροι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Εμάς μας ενδιαφέρει τι θα γίνει όταν οι γονείς εκλείψουν,
από τη ζωή όταν οι γονείς δεν μπορούν να τα φροντίζουν. Και σας το λέει μια μητέρα που έχει αρκετά προβλήματα υγείας και χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να νοσηλευτώ και να το αναφήνω στο πουθενά. Όπως και σήμερα βέβαια τον φροντίζω και ο άντρας μου. Με καμία υποστηρικτική υπηρεσία, είναι φοβερό δηλαδή να μην ξέρεις, να μην υπάρχει επίσημη καταγραφή πόσα άτομα έχεις μέσα στην πόλη, στο Δήμο, στο νησί, στην περιφέρεια. Από τα επιδοτούμενα μπορείς να ξέρεις, όμως υπάρχουν άτομα που παίρνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα σύνταξη αναπηρίας ως έμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή ο ΟΓΑ, εγώ είμαι η του ΟΓΑ, δεν μπαίνει προνοιακό επίδομα. Μόλις φτάσει το παιδί 18 ετών, που λέει ο πρόνοι ότι θα πας στον ασφαλιστικό σου φορέα και θα πάρει σύνταξη αναπηρίας από εκεί. Αν τη δώσει ο ασφαλιστικός φορέας ως έμεσα ασφαλισμένος, την παίρνει. Διαφορετικά ξαναγυρίζει πάλι στην πρόνοια. Οπότε δεν έχουμε στοιχεία καταγεγραμμένα. Βέβαια, η τελευταία απογραφή που έγινε, είχατε διαβάσει εκεί το σκάνδαλο της Ακίνθου. Η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων Μαρτυρία ήταν αυτή που μπήκε μπροστά και είπε να γίνει ξεκαθάρισμα και ξεσκάρτισμα των αναπηρών. Δεν μπορεί δηλαδή άτομο που δεν έχει αναπηρία να χρησιμοποιεί τα δικαιώματά μας και το ωφέλη μας. Είναι θεσπισμένοι νόμοι και από αυτή τη στιγμή φτιάχναμε μια πολύ μεγάλη τρύπα στην πρόνοια και δημιουργήσαμε, είχαμε δηλαδή τα επιδόματα, είχαν φτάσει τον ίδιο προϋπολογισμό με τα πολυτεχνικά του ΟΓΑ. Στην τελευταία απογραφή λοιπόν, τι κάναμε, είδαμε τις κατηγορίες των αναπηριών, αναδήμο, και βέβαια, η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τα συναρμόδια Υπουργεία είναι ότι πλέον θα φύγουν από τους Δήμους, θα τους απαλλάξουν τους Δήμους και θα πάνε σε ενιαία αρχή πληρωμής. Θα πάνε δηλαδή σε έναν φορέα που θα τους πληρώνει. Άτυπα συζητούν ότι θα είναι ο ΟΓΑ, όπως δίνει τα επιδόματα των πολυτέχνων και των ανασφαλίστων υπερηλίκων. Αυτό λοιπόν θα μας οδηγήσει πάλι σε καινούργιους αγώνες και καινούργιες ταλαιπωρίες. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα το αντέξουμε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια των ατόμων με αναπηρία αρχίζει γενομένη της διάγνωσης. Αν δεν υπάρχει υποστηρικτική υπηρεσία και περισσότερο σε εσάς που δεν είναι εύκολη η πρόσβασή σας στα κέντρα ενημέρωσης. Δηλαδή, για να πάτε να κάνετε ένα ταξίδι τώρα στη Ρόδο, μέχρι τη Ρόδο να περάσει το παιδί επιτροπή, να δει ένας αναπτυξιολόγος, έχει κόστος. Και θα πρέπει να καθίσουν η πολιτική ηγεσία, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, εμείς ας πούμε. Να πει ότι αυτή τη στιγμή κόψαν τις εργοθεραπείες, τις συνεδρίες εργοθεραπείες των παιδιών. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στο σπίτι τους. Και εκεί καταλήγουν. Δηλαδή ξεκινάνε από το σπίτι και καταλήγουν στο σπίτι. Και όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο θα θέλουμε κέντρα μερίσια φροντίδα, θα θέλουμε γυροκομεία. Μεγαλώνουμε εμείς, μεγαλώνουμε και τα παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο γυροκομείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το 1954 στην πόλη μου και έχω 3 άτομα που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένας. Στο δε θεραπευτήριο Φωνία Πασχόντων, γιατί μίλησε η κυρία Καϊτατζή πολύ εύστοχα για κλειστή περίθαλψη, θυμηθείτε που είσαστε πολύ κοντά εσείς, γιατί έχετε και πιο κοντινές μνήμες. Τι λέω. Τι είναι η Λέρος ή ο Άγιος Ανδρέας στη Ρόδο. Είναι ιδρύματα που δημιουργήθηκαν και στήθηκαν για να μαζέψουν όλο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που απόκλεινε από το φυσιολογικό. Και κάναμε ιδρύματα και κάναμε αποθήκες ψυχών. Εμείς δεν θέλουμε αποθήκες ψυχών. Σίγουρα υπάρχουν βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στεγάς Ελλάδος και έχω 2 ιδρύματα, τον Δομοκό και τον Βαθύ Αυλίδας στην Εύβοια και την Παιδική Προστασία στην Φθιώτιδα. Την Τρίτη, με εντολή του Προέδρου το μεσημέρι που είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία,
Την Τρίτη πάω, εγώ πήγα προχθές, έκανα την παρέμβαση στον έλεγχο. Είδα 12 σπασμένα καρότσια. Είδα τα παιδιά χωρίς κάρτες. Είδα σπασμένα τα τραπέζια του φαγητού. Όταν η διοίκηση του κέντρου δεν παρεμβαίνει να κάνει, γιατί το δημόσιο λογιστικό έχει το δικό του τρόπο προμήθειών, εμείς ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Αναπηρία παρεμβαίνουμε, διεκδικούμε, κατευθύνουμε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές των Υπουργείων, των Συνομοσπονδίων Υπουργείων, και βρισκόμαστε στην ευχάριστη, ας πούμε, τη χρησιμοποιήστε μας. Ο Σύλλογος δηλαδή είναι κομμάτι δικό μας, είναι φορέας της Ομοσπονδίας των Γονιών. Εμείς όποτε χρειαστεί θα είμαστε στο πλευρό σας. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγονται όλα αυτά πολλά, η πληροφόρηση να είναι τόσο πολύ και οι γονείς που έρχονται να διοικήσουν το Σύλλογο να δυσκολεύονται και στην επικοινωνία και στην διαβούλευση, γιατί δεν είμαστε όλοι, δεν τα κάνουμε όλα. Ο ένας θα στηρίζει τον άλλον, εδώ θα πρέπει να γίνει αλυσίδα, είμαστε συνοδοιπόροι. Εγώ θα ήθελα την επόμενη φορά που θα με καλέσετε να είστε να γυρνιάσω ένα κέντρο. Θα το κάνετε. Εγώ σας προκαλώ. Εγώ έχω έτοιμη την νομοθεσία να τη δώσω στα παιδιά αύριο το πρωί. Σε προκαλώ. Στα εγγέλια θα έρθει. Σε προκαλώ. τη βοήθειά μου την έχετε δεδομένη. Την κατασκήνωση που δεν τη λειτουργήσατε 2 χρόνια έχω θυμώσει. Με όλο αυτό το πρόβλημα. Εγώ κατανοώ το πρόβλημα που έχει η τοπική κοινωνία και οι γονείς. Γιατί βλέπω τους ίδιους ανθρώπους. Ενεργοποιήστε τους επαγγελματίες του χώρου. Δόξα σε ο Θεός, νομίζω ότι είμαστε αρκετοί. Θα μπορούν ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Δεν χωρούν ούτε ανταγωνισμοί, ούτε αντιπαλότητες. Εδώ κοινός σκοπός και κοινός στόχος είναι τι? Η προστασία και η φροντίδα των μειονεκτούντων. Που δεν και οι παρικούτσες του Ιερουσαλήμ θα πρέπει να συμμετέχουν εδώ, όχι να πάνε τα παιδιά στα σπίτια, γιατί το σπίτι είναι μια φυλακή και εμείς εδώ πέρα εξαρτήτη είμαστε για να χαρίσουμε ελπίδα και χαμόγελα εκεί που έχει φωλιάσει τη λήψη και την περιθωριοποίηση. Και δεν μας ταιριάζει. Ειλικρινά δεν μας ταιριάζει. Γιατί φανταστείτε τη μητέρα μου όταν την είχα εν ζωή, μια γυναίκα ηλικιωμένη, να την είχα πάει, δεν την ήθελα να την πάω σε παιδί. Τη είπα κάποια στιγμή ότι πρέπει να χειρουργήσω το παιδί, να κάνω τα μόσχευση και πρέπει να σε πάω για φιλοξενία λίγο στο γεροκομείο. Και δεν ήθελε να σεβασμιότατε. Μου είπε και τη λέω διάλεξε νοσοκομείο, γυροκομείο, νεκροταφείο. Η μαμά μου διάλεξε νοσοκομείο και μετά κατευθείαν στο νεκροταφείο. Δεν ήθελε να φιλοξενηθεί, το θεωρούσε πολύ βαρύ. Όπως δεν πάμε λοιπόν τους ηλικιωμένους, δεν πάμε εύκολα εμείς, ακόμα η ελληνική οικογένεια κρατάει και προστατεύει τα μέλη της και φροντίζει τους γονείς. Ας φροντίσουμε λοιπόν για τα παιδιά, που δεν είναι παιδιά μόνο δικά μας, δικό της Δώρας, του Παναγιώτη, είναι παιδιά όλων μας. Εγώ θα ανοίξω κατάλογο, αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει, αν θέλει να κάνει πια παρέμβαση, και νομίζω και τα κορίτσια εδώ είναι έτοιμες να δώσουν απαντήσεις, απορίες, αν θέλετε λίγο έτσι να το συζητήσουμε το θέμα και πού βρίσκεται. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχει κάποιο γονέα κάποιο πρόβλημα, ξεκινήσει. Ναι, θέλετε να ρωτήσετε. Αν θέλει κάποιο γονέα να ρωτήσει κάτι, αν το παιδί, αν θέλει, δηλαδή πώς βλέπετε το. Ή αν θέλει το παιδί.